Εκδήλωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας στην αίθουσα του Επιμελητήριου Άρτας η δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη λήξη των εργασιών του πολιτικού προγράμματος ΠΑΦΣΥ που συμμετέχουν σχολεία της Άρτας. Για τη σημαντικότητα του έργου αλλά και για τα συμπεράσματα αναφέρθηκε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναστάσιος Μητρόπουλος. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι σήμερα έγινε η εκδήλωση με τη λήξη των εργασιών από τα 3 πιλωτικά γυμνάσια της Άρτας, το 2ο, το 3ο και το 5ο, που συμμετείχαν στο έργο στο πλαίσιο ορίζοντες 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το κωδικό όνομα ΠΑΦΣΕ. Το έργο έχει να κάνει με συμπράξεις σχολείων, δημοσίων, ιδιωτικών φορέων, επιστημονικών ενώσεων και εργαστηρίων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικών σεναρίων με θέματα τις φυσικές επιστήμες και έμφαση στην πανδημία και ιδιαίτερα στον κορονοϊό 19. Ποια είναι τα μηνύματα που λάβατε από τους μαθητές, τους άρεσε, τους ενθουσίασε, ποιες ερωτήσεις δεχτήκατε και εσείς ο ίδιος? Το κύριο θέμα δεν ήταν μόνο και μόνο να εκτελέσουν αυτά τα εκπαιδευτικά σενάρια όπως κάνουν λίγο πολύ στην τάξη τους και όλη τη χρονιά, αλλά να τους δώσουμε την ευκαιρία για έναν άλλον τρόπο διδασκαλίας. Αυτός είναι η διερευνητική μάθηση, η μέθοδος project, γενικώς η μαθητοκεντρική μάθηση. Έτσι, ήταν μία από τις σπάνιες φορές όπου τα παιδιά βγήκαν από την διδασκαλοκεντρική μέθοδο και κάναν τα ίδια το μάθημά τους, κάνανε εργασίες. Σήμερα εδώ στην Άρτα είδαμε ότι ζωγράφισαν, έφτιαξαν κολάζ, ετοιμάζουν μια ταινία μικρού μήκους, δηλαδή δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές τη γνώση. Είναι καλύτερα με τέτοια παραδείγματα και όχι τη στερεότυπη μάθηση που έχουν μάθει, δηλαδή το στυλ, συγγνώμη αν μου επιτραπεί η έκφραση, παπαγαλία. Ναι, ναι, καλά το θέτετε. Ναι, γενικώς η μαθητοκεντρική μάθηση λένε ότι είναι και τα ερευνητικά δεδομένα αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα από την πράξη, δεκαετίες τώρα, είναι πολύ πιο αποτελεσματική τόσο σε γνωστικό τομέα όσο σε συναισθηματικό και ψυχοκινητικό. Τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα. Για το θέμα αυτό μίλησε και η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Παρή Χαμπιλωμάτη. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας αποτελεί εδώ και 2 χρόνια μέλος της σύμπραξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Horizon 2020 και ειδικότερα το έργο ΠΑΦΣΕ, το οποίο αναφέρεται σε εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και ειδικότερα σε θέματα δημόσιας υγείας. Το έργο έχει εγκαινιαστεί από κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 200 χώρες υπέβαλαν αίτηση και εγκρίθηκαν 7. Από την πλευρά της Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εκπροσωπείται στο επιστημονικό κομμάτι από τον καθηγητή κύριο Μικρόπουλο Αναστάσιο και είναι σημαντικό ότι ενεργοποιούνται μαθητές σχολείων β' τάξης γυμνασίου και είμαστε ευτυχείς που έχουμε επιλεγεί ως μέλος της σύμπραξης αυτής. Συμμετέχουν το 2ο γυμνάσιο, το 3ο γυμνάσιο, το 5ο γυμνάσιο. Στόχος είναι η ενίσχυση της μαθησιακής ικανότητας μέσα από διερευνητική μάθηση και project σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία κοινωνικού χαρακτήρα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μαθήματα της πληροφορικής, των φυσικών επιστημών και των μαθηματικών. Το πρόγραμμα είναι τριετές. Τον πρώτο χρόνο φτιάχτηκε το υλικό. Το δεύτερο χρόνο εφαρμόζεται πιλωτικά σε σχολεία της Ευρώπης. Τον τρίτο χρόνο προωθείται το έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γίνεται διάχυση αποτελεσμάτων μέσα στην τάξη. Είναι σημαντικό ότι το 2ο γυμνάσιο, το 3ο γυμνάσιο και το 5ο γυμνάσιο υλοποιούν σε σύνολο πιλωτικών σχολείων ανά την Ελλάδα προτινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια. Επίκεντρο είναι το θέμα που επέλεξαν και πραγματοποιούνται εκδηλώσεις διαθεματικού χαρακτήρα προκειμένου να γίνει διάχυση των εμπειριών και της γνώσης στην εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο.